πλούσιος είναι αυτός που έχει αληθινούς φίλους. Τι ωραία που τα λέει το γλυκούλι μου. Κοροϊδεύεις. Εγώ πάω. Πες φωτιά με κάψε. Ξέρεις τι ωραία που ένιωσα όμως. Όταν είπα ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί. Για να αντιμετωπίσουμε τον Άγγελο. Έτσι δεν μας νικάει κανείς. Κάπως έτσι ένιωσα κι εγώ. Ξέρεις τι. Έτσι ρε παιδί μου. Δεν έχεις άγχος για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις στο μέλλον. Με τον Άγγελο στη γύρα. Με πολύ αισιόδοξη σε βρίσκω. Όταν λέω δεν έχεις άγχος βλάκα, εννοώ ότι νιώθεις ότι έχεις κάποιον να κουμπίσεις. Α, το ξέρω ρε. Αλλά μ' αρέσει να σε πειράζω. Πειράζει? Λίγο. Θυμάσαι εκείνη την ιστορία? Ποια ιστορία? Που ήταν ένας πατέρας και έδωσε στο γιο του μια βέργα και του λέει σπάστη. Και ο πιτσιρικάς δυσκολεύτηκε αλλά την έσπασε. Και μετά του δίνει 4 βέργες. Και ο πιτσιρικάς δεν μπόρεσε να τις σπάσει. Αυτό μας διδάσκει ότι άμα είσαι μονάχος. Οποιοδήποτε μπορεί να σε τσακίσει. Αν είμαστε όλοι μαζί, κανείς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Λες άμα το πούμε αυτό στον Άγγελο να περατηθεί. Ω, δεν το συζητώ. Εγώ δεν το συζητώ, ούτε εγώ. Ρε ξανθιά. Πες μου τι άλλο έχεις, γιατί κάτι έχεις. Το κατάλαβες, Δεν θα το καταλάβαινα. Για λέγε. Λέω να πάω στο γιατρό αύριο. Γιατί ποιο γιατρό, τι έχεις, τι έχεις? Όχι, 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 μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Το γυναικολόγο εννοώ. Έχεις καθυστέρηση? Έχω καθυστέρηση. Και ναυτία. Α, α. Δηλαδή μπορεί. Μπορεί. Μπορεί, Είναι το πιο ευχαριστό πράγμα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και ήθελες και να χωρίσεις τον Ανδρέα, μου δώσεις καμία. Έλα τώρα, άστα αυτά τώρα. Μωρέ, τα αφήνω και δεν τα ξαναπιάνω ποτέ. Κοίταξε μου σου ξεφυγητήματα στον Ανδρέα και στο στρατό. Να σιγουρευτούμε πρώτα. Τι να σιγουρευτούμε, μωρέ? Αφού το έχουμε σίγουρο. Ξέρεις, σκέφτομαι. Σε λίγο καιρό θα χρειαζόμαστε πουλμανάκι.